πληροφορίες για την ανακύκλωση και διάφορες άλλες χρήσιμες οδηγίες για τη διατήρηση της καθαριότητας στην πόλη περιλαμβάνουν τα νέα φυλάδια που μόλις κυκλοφόρησε ο Δήμος Καρδίτσας. Πρόκειται για ορισμένους απλούς κανόνες που με την εφαρμογή τους η πόλη θα μπορέσει να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα. Έχει ως στόχο την τήρηση της καθαριότητας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Προϋπόθεση βέβαια όλων των προαναφερομένων είναι η συμμετοχή στην προσπάθεια όλων των πολιτών, γι' αυτό και η ενημέρωσή τους κρίνεται επιβεβλημένη. Ο κ. Αντωνίου απάντησε και σε δημοσίευμα του Δημοτικού Συμβούλου της Μειοψηφίας και πρώην Αντιδημάρχου κ. Μανώλη Τσίπρα, ο οποίος αναφερόμενος στις φωτιές που σιγοκαίνε στην τελευταία ανεξέλεγκτη χωματερή, υποστήριζε ότι η Δημοτική Αρχή εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Μέλημά μας ήταν, είναι και θα είναι η διασφάλιση της υγείας των συμπολιτών μας. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε είμαστε ο πρώτος Δήμος που καταθέσαμε ολοκληρωμένο φάκελο στην περιφέρεια για την πλήρη αποκατάσταση της ανεξέλεγκτης χωματερής.